Καλώς είστε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην υπερπαραγωγή που ονομάζεται Excellent. 2-10-48-54-4-74, παρακαλώ. Θέλετε κάποια παρατήρηση να κάνετε? Σε εσάς καλή μιλάω. Ναι, σε εσάς. Όχι. 2-10-48-54-4-74-4-78 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Αντιλαμβάνεστε, ένας-ένας, μη σκοτώνεστε. Όλοι θα λάβετε την απάντησή σας. Σήμερα όμως που είναι και πρώτη του μήνα, εξών που έχουμε να πληρώσουμε τα απίστευτα, εγώ να ευχηθώ τα καλύτερα. Καλές διακοπές να έχετε για έναν υπέροχο μήνα. Ξεκινάμε με δώρο. Σας ευνηδίασα. Αυτά. Τώρα, όχι παίζουμε. Άμα σας λέω εγώ την υπερπαραγωγή, προσέξτε λοιπόν. Από σήμερα Τρίτη έως και Παρασκευή 4 Ιουλίου ξεκινάει ο διαγωνισμός μας. Φεστίνα! Τα ρολόγια με τις υψηλές προδιαγραφές, το κομψό design και τις προσιτές τιμές. 6 νικητές λοιπόν, προσέξτε με, 6 θα είναι νικητές την Παρασκευή που θα κερδίσουν αυτά τα υπέροχα καταπληκτικά ρολόγια μας. Βλέπετε εδώ από σταθερό ή κινητό 9018-0084-88. Δηλώνετε συμμετοχή, υπέροχα και δεν έχουμε μήνυμα, έχουμε αυτό, έτσι, ωραία, τέλεια, γιατί δεν βλέπω τόσο μακριά, αλλά διαβάζω. Από σταθερό ή κινητό στο 901-800-84-88, σας το λέω πιο εύκολα. 901-800-84-88, να γίνει ο πανικός. Αυτό σας λέω μόνο. 6 ρολόγια την Παρασκευή. Τα τετράγωνα των αστέρων. Είσαι καλά, Μανούλα μου. Δεν φαίνομαι, αλλά θα τα πω εγώ. Επειδή είμαι δίπλα. Γέλια, τα σχόλια, τα κουτσομπολίκια, όλα αυτά. Λέω, είσαι καλά. Είμαι πάρα πολύ καλά. Ποτέ δεν ήμουν καλύτερα. Τώρα όμως, ναι, τώρα είπα ψέματα. Τώρα είμαι καλύτερα που σας βλέπω. Τι μας έχει βρει, παιδιά, το τι θεατρικό ζω εγώ εδώ κάτω. Πότε είναι η παράσταση, είπαμε, τη Κυριακή. Αυτή τη Χριστίνα. Την Κυριακή. Την Κυριακή. Μην το χάσετε, παιδιά. Όλοι να πάτε στο. Και δεν είναι τρεις μέρες στην πόλη σας. Όχι, μια μέρα στην πόλη σας είναι. Δεν έχουμε άλλα. Δεν τα βγούμε για περιοδία. Η ντομάτος τώρα πάντως είναι κατάλληλη. Δεν μπορούσα. Σαν μια φίλη που μου λέει. Θα έρθει, τη λέω να με απολαύσει και μου λέει πώς θα σε γνωρίσω που θα έχει γίνει σαν πιλτέ, που λέει και ο Ζήκος. Σαν πιλτέ μου λέει που θα έχει γίνει. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Θα έρθει και η κόρη, θα έρθει και ο σύζυγος. Αρπαχτή είναι η Χριστίνα αυτή. Όχι. Ας το καλό. Δηλαδή αυτό πέφτω από τα σύννεφα με αυτό που μου είπε, κύριε Τηλικερίδη. Τι εννοείται, θα έρθει η κόρη και ο σύζυγος. Μάλλον δεν με έχετε ανοίξει, έτσι. Γιατί σου λέω, είναι αρπαχτή, ρε παιδί μου, ή το περνά στον ντούκου. Παιδιά, δεν έχετε ανοίξει τον πέζα. Καλέ, ανοιχτό είναι. Είναι αρπαχτή. Είναι αρπαχτή αυτό που κάνει ή είναι θεατρική παράσταση. Τι είναι. Μέχρι το μάτι, Χριστίνα. Τι είναι? Το μάτι μέχρι. Αρπαχτή. Είναι αρπαχτή, παιδιά, είναι θεατρική παράσταση. Είσαι μια ντροπή με πόδια. Θεατρική παράσταση, βέβαια. Είμαι μπέζα. Αν θέλει, πάει παράλληλα με την ντροπή με πόδια. Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Ζωντανά. Κοντά μας. Εδώ, στη συντροφιά του Excellent. Ένα αστέρι ακόμα. Θα είναι η Κατερίνα Καινούριου. Θα την ανακρίνουμε. Εντάξει, αυτό είναι το αστέρι. Άμα την έχουμε, να μην πω ότι θα την ανακρίνουμε. Είναι πρωταγωνίστρια, δεν είναι τώρα σαν εμάς. Γραμματώσουμε σε παράθυρο, έτσι. Είναι κεντρική. Γεια σας, παιδιά, ακούγομαι. Καλό στο κορίτσι μου. Γεια σας, καλό μήνα, καλό μήνα. Εύχομαι, χαιρετώ όλη την παρέα. Γεια σου, Χριστίνα μου, γεια σου όλα τα παιδιά. Καλό μήνα. Μας κάνεις ποδαρικό αυτό το μήνα, Κατερίνα Καινούριου. Είναι γουρλού, παιδιά, Καινούριου. Λοιπόν, άκου τώρα. Εσύ θέλω να πιστεύω. Η πρώτη φορά που συναντώ την Κατερίνα Καινούριου είναι σε μεγάλο εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Έρχεται λοιπόν δειλά-δειλά και με πλησιάζει. Αυτό πρέπει να είναι 3 χρόνια πριν, να δεν κάνω. Κατερινάκη, πότε είχες ξεκινήσει το δέστε τους? 5 ή 4. Πριν 4 χρόνια. Πριν 4 χρόνια λοιπόν. Και με συναντάει, ανεβαίνω εγώ τις σκάλες, κατεβαίνει η Κατερίνα. Περιμένει να κατέβει η Κατερίνα, οπότε με βλέπει, κοκαλώνει. Και μου λέει, τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, τη λέω, εσείς πώς είστε? Ξέρετε, λέει, εμείς, εγώ σας αγαπώ πάρα πολύ. Μην ακούτε τι λέμε στην εκπομπή. Αποκλείται, στο είχα πει τότε, γιατί δεν είχαμε ρούχα.
αυτό. Α, μπορεί να μην είχε συναντήσει πριν 3 χρόνια, όταν είχαμε και σαρχίσει και σχολιάζαμε ρούχα. Μπράβο, μπράβο. Γιατί θυμάμαι που δεν είχαμε ξανασυναντηθεί. Ναι, έχει δίκιο. Και μου λες αυτό, εγώ σε αγαπάω. Γιατί νομίζω ότι σε έχω ξαναγνωρίσει. Έχω την εντύπωση ότι σε έχω ξαναγνωρίσει με τον άντρα σου μια φορά. Αλλά δεν το έχω πολύ αυτό τώρα στο μυαλό. Μπορεί να το ξανασυναντήσει άλλη μια φορά. Με εντυπωσίασε γιατί συνήθω εγώ το έλεγα αυτό. Πρώτη φορά μου το είπανε. Λοιπόν, όχι, εντάξει. Θέλω να μου πεις αν είσαστε στις πρόβες, αν είσαι ενθουσιασμένη με αυτό το καινούριο ξεκίνημα, πώς ήρθε στη ζωή σου το καινούριο ξεκίνημα αυτό. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη, Χριστίνα, και ξέρεις τι, είμαι και σε μια φάση πάρα πολύ δημιουργική. Είμαι πολύ ευδιάθετη και νιώθω πολύ χαρούμενη γι' αυτό και έχω αγωνία, λαχτάρα και αγάπη για να το κάνουμε. Είμαστε, τώρα εγώ να ξέρεις ότι έχω φύγει λίγο για να έρθω εδώ παραλιακά να βγω σε εσάς. Είμαι στο Vive Mar για να βγω σε εσάς link. Όλη η ομάδα είναι από το πρωί στο γραφείο, όπως γίνεται και κάθε μέρα και προετοιμαζόμαστε. Νιώθω ότι πάμε να βγάλουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο, γιατί δουλεύουμε πολύ ομαδικά και με αγάπη γι' αυτό. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Υπέροχο. Είναι στα σχέδια του σταθμού, εφόσον όλα πάνε καλά και είναι μέσα στους στόχους της τηλεθέασης, να συνεχίσετε από Σεπτέμβριο κανονικά? Γιατί πιθανολογώ ότι το δέστε τους, ως δέστε τους δεν θα υπάρχει ως εκπομπή. Μου κάνουν πλάκα στο σταθμό, επειδή ξέρεις, εγώ καμιά φορά πάνω στον ενθουσιασμό μου πολλές φορές ή οτιδήποτε βγαίνω και κάνω κάποιες δηλώσεις που δεν είναι καλό αν τις κάνω πριν ανακοινωθούν κάποια πράγματα. Και μου κάνουν πλάκα και μου λένε εκπρόσωπο τύπου του κυρίου Καλημέρη, λοιπόν. Έχουμε πολύ πολλές. Ο κύριος Καλημέρης δεν έχει να πει κάτι, ήρθε η εκπρόσωπος τύπου να τα πει όλα. Είσαι απίστευτη, λοιπόν, Κατερίνα. Λοιπόν, αυτή τη φορά δεν θα είμαι. Μα έτσι μου λένε πραγματικά, γιατί όλες ναι, ώρες το λέει, ξέρεις, γιατί μπορεί να το κάνει λίγο θάλασσα. Ότι έφυγε, γι' αυτό το λέει η Κατερίνα. Εντάξει, ξέρεις τι, επειδή εγώ μίλαγα με τον Νίκο και ήξερα και μου το είχε πει ο Νίκος και το έλεγε και στο γραφείο. Εντάξει, ίσως να μην έπρεπε να το είχα πει πριν γίνει κάτι επίσημο. Ίσως εκεί ήταν λίγο το φάουλ μου. Τέλος πάντων, το έκανα χωρίς κανένα δόλο, το έκανα τελείως αυθόρμητα. Έχω να σου πω λοιπόν ότι στην παρούσα φάση δεν γνωρίζω τι θα γίνει. Εγώ έχω ρίξει όλο μου το βάρος, όλη μου την ενέργεια στο καλοκαιρινό. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο σταθμός με έχει τιμήσει με ένα χρονοσυμβόλαιο για την επόμενη σεζόν και ξέρω ότι θα αξιοποιηθώ και στην αντίστοιχη ζώνη, τη μεσημεριανή. Τώρα, ποιος θα είναι, ποιοι θα την απαρτίζουν, ποιοι έχουν μιλήσει από την ήδη υπάρχουσα ομάδα. Δεν το γνωρίζω εγώ προσωπικά, γιατί και όταν μιλάω γενικότερα στις συνεντεύξεις μου, πέρα από τον Νίκο που έχουμε συζητήσει κάποια πράγματα και μου έχει αφήσει το πεδίο να πω, δεν μου αρέσει να μιλάω για άλλους. Μιλάω για τον εαυτό μου και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο δίκαιο. Στενοχωρήθηκες πάντως την Παρασκευή, Κατερίνα. Δηλαδή, μιλήσαμε και στο τηλέφωνο και ρε παιδί μου, είδα ένα κορίτσι το οποίο ένιωθε και λίγο αμήχανα. Γιατί έλεγα εδώ πέρα ότι τον τελευταίο μήνα πέρασες πολύ δύσκολα από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι θα κάνεις εκπομπή. Και εσύ μπορεί να μην μας το πεις, αλλά εμείς ξέρουμε ότι πέρασες, γενικά υπήρχε Κατερίνα, ένα κλίμα έτσι περίεργο. Αληθεύει αυτό που λέει ο Γιώργος, παιδιά, ότι δεν μιλούσατε. Αν ακόμα και πέρασα και δεν πέρασα και οτιδήποτε, δεν θα το έλεγα με τίποτα και δεν θα το επέτρεπα ούτε στον εαυτό μου να νιώσω κάτι τέτοιο. Γιατί έχω περάσει 4 ολοκληρωμένα χρόνια καταπληκτικά. Ναι, αλλά εμείς ακούσαμε, Κατερίνα, τις πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Ακούσαμε τη Σάσα στα μάτια. Ακόμα και με τις δυσκολίες. Πήρε η Σάσα τηλέφωνο και σε ρώτησε αν καλέστηκες. Απάντησε στη Σάσα και η Σάσα στη συνέχεια βγήκε και είπε ότι παιδιά, ναι, δεν καλέστηκε στο πάρτι έκπληξη της Μαρίας Λιάκη. Προφανώς για να το είπε η Σάσα και για να χρησιμοποιήσει η Σάσα το όνομά μου και ότι με πήρε τηλέφωνο. Δεν το κάνει τυχαία. Δεν θα έλεγα εγώ. Δεν θα έλεγα. Δεν θα έλεγε η κοπέλα ψέματα ότι με πήρε τηλέφωνο. Προς Θεού, τώρα δεν υπάρχει. Κοίτα το ότι δεν θα ήθελε να βιάσει την ομάδα του δέστε του ετοιμά. Αλλά που εκεί πέρα. Επειδή είναι δορυφορικό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λεπτάκι, Κατερινάκι μου, για να βάλουμε μια σειρά. Αν έχετε την καλοσύνη, μην μιλάτε πάνω στην Κατερίνα, να ολοκληρώνει την απάντησή της και μετά οι ερωτήσεις, γιατί δεν καταλαβαίνουμε και εκείνη έρχεται σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, Κατερινάκι μου. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι ότι τώρα πάω να κάνω κάτι καινούριο. Κάτι πάρα πολύ όμορφο. Αυτό όμως το κάνω χάρη στο δέστε τους. Επειδή το δέστε τους και ο Αλφα μου έδωσε αυτή την ευκαιρία και έκτισα κάτι όμορφο μαζί με μια ομάδα. Οπότε, ό,τι και να ακούγεται, ό,τι και να λέγεται, ό,τι και να βγει να πει ο καθένας, εγώ σέβομαι πάρα πολύ αυτό που έζησα 4 χρόνια και σέβομαι πολύ και τους ανθρώπους εκείνους που συνεργάστηκα. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και μέσα στην καρδιά μου και στην ψυχή μου έχω τα ομορφότερα συναισθήματα για όλους. Και πραγματικά θέλω όλοι να κάνουν αυτό που πραγματικά επιθυμούν επαγγελματικά. Αν στην θέση σου ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο από το δέστε τους, η Μαρία Ηλιάκη, εντάξει, ο Νίκος ο Μουτσινάς είναι σαν αρχηγός, θα το πω, είναι πιο λογικό να έχει δική του εκπομπή. Βρισκόταν στη δική σου τη θέση και έκανε ένα καλοκαιρινό μαγκαζίνο. Ενδιάμεσα από την τηλεοπτική σεζόν που ξεκινάει τον Οκτώβριο. Εσύ πώς θα ένιωθες?
θα χαιρόσουν, θα προβληματιζόσουν, μήπως εσένα δεν θα σου γινόταν η πρόταση, κάποια άλλη πρόταση? Παιδιά, τι λέτε, εννοείται πως θα χαιρόμουν. Χαίρομαι για τους συνεργάτες μου όταν δεν μου πήρε κανείς τη δουλειά, δηλαδή δεν μου παίρνει κανείς τη δουλειά. Πριν να το πω, εγώ μπορεί να στεναχωριόμουν κάπου αν εγώ έχανα τη δουλειά μου εξαιτίας κάποιου άλλου. Αλλά εφόσον δουλειά έχουμε, πώς να σου το πω, και θα τον πρότεινα να κάνει κάτι που θα του άρεσε, θα χαιρόμουν. Όπως χαίρομαι και για τη Μαρία που πηγαίνει πολύ καλά με το site της, χαίρομαι και για τον Νίκο που πηγαίνει τόσο πολύ καλά στο θέατρο, που ξέρω ότι είναι κάτι που αγαπάει ιδιαιτέρως. Χαίρομαι για όλα τα παιδιά της ομάδας. Είμαι άνθρωπος γενικός που θέλω οι άλλοι να πηγαίνουν μπροστά. Καταρχήν να πούμε ότι η Καταρίνα, παιδιά, όταν ο Νίκος έκανε τον Νίκο Κλοκ, τον στήριζε πιο πολύ από τον καθέναν. Και μάλιστα, εμένα δεν μου αρέσει αυτό που λέμε ότι το δέσο του είναι επιτυχία του Μουτσινά. Γιατί αν, με συγχωρείς Καταρίνα, αν δεν κανιβαλιζόταν η Καταρίνα να αυτοσαρκάζεται και να δέχεται όλα αυτά τα πειράγματα, δεν νομίζω ότι το δέσο του θα έχει όλη αυτή την επιτυχία. Έλα, βρε, που είχε. Γιώργο μου τώρα, δηλαδή λες τι είναι να δεις τώρα. Να σας πω την αλήθεια. Παιδιά, συγγνώμη, για να μην παρεξηγηθούμε αυτή τη στιγμή. Και επειδή είναι ένα, θέλω να μιλήσουμε περισσότερο για το καλοκαιρινό, στο δέστε τους, ο βασικός παρουσιαστής και ο αρχηγός είναι ο Νίκος Μουτσινάς. Και θεωρώ ότι η πολύ μεγάλη επιτυχία οφείλεται στη χημεία των τεσσάρων μας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος το οδηγεί όλο αυτό, ο Νίκος, και στη συνέχεια δίπλα του η Μαρία. Και υπάρχουν κάποιοι ρόλοι. Και επειδή όλοι σεβαστήκαμε αυτούς τους ρόλους στην εκπομπή, αυτό το πράγμα πέτυχε και ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία που ολοκληρώθηκε πολύ ωραία και με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια την Παρασκευή. Εγώ αυτό πιστεύω. Από εκεί και πέρα τελείωσε. Και κρατάω ό,τι πιο όμορφο και προχωράμε. Και μια εκπομπή, όπως και το Μες στην Καλλιχαρά, που ολοκλήρωσε τον κύκλο της με υψηλή τηλεθέαση κατόπιν αποφάσεως σταθμού. Καλά, όχι τόσο σταθμού, γιατί ο Νίκος ήθελε να φύγει. Όταν ο Νίκος σας ανακοίνωσε την πρόθεσή του ότι θέλει να σταματήσει, το είπε σε σένα, το είπε στη Μαρία, το ζήτησε με τη Μαρία? Και πώς το διαχειρίστηκες? Ο Νίκος εσύ είναι άνθρωπος που τα λέει όλα μπροστά σε όλους. Ναι. Μας μάζεψε στο γραφείο και μας είπε ότι εγώ η επιθυμία μου είναι να σταματήσω. Έχει ολοκληρωθεί αυτό για μένα. Mm-hmm. Εγώ μίλησα και μαζί του ιδιαιτέρως, γιατί θεωρούσα ότι το δέστη τους μπορεί να πάει ακόμα μια χρονιά και μπορεί να πάει και πολύ καλά. Έκανα μια προσωπική ζήτηση που δεν θα πω τώρα, τη συζητήσαμε οι δυο μας. Mm-hmm. Αυτή είναι απόφαση του Νίκου. Έχει κάνει κάποιες συζητήσεις με το σταθμό. Οφείλω να το σεβαστώ. Από εκεί πέρα δεν αλλάζει κάτι στη σχέση με τον Νίκο. Δηλαδή τώρα μου είπε ότι θα σε δω και τις πρώτες μέρες, θα σε πάρω τηλέφωνο. Ξέρω ότι ξεκουράζεται αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έβαζε κάτι φωτογραφίες που έκανε τα σκυλιά τα μπάνια του. Δεν ξέρω πού βρίσκεται. Είμαι σίγουρη ότι περνάει καλά. Ναι, ανεβάζει τα σκυλιά να κάνει τα μπάνια. Ο ίδιος δεν ανεβάζει τον εαυτό του. Του λέει ανέβασε μία, ρε παιδί μου, να βγαίνει από τη θάλασσα. Τέλος πάντων, είμαι σίγουρη ότι θα με δει και θα με πάρει τηλέφωνο, μου πει τη γνώμη του και μου ευχήθηκε καλή επιτυχία και ξέρω ότι θα με στηρίζει πάντα. Η αλήθεια είναι όμως ότι τελευταία, μετά την προβολή του τρέιλερ της καινούργιας εκπομπής Καλημέρα Παντού, ο Νίκος Μουτσινάς είπε κάτι για το στούντιο του Σιρινάκη, έτσι, ένα προκλητικό έτσι, σχόλιο. Και γράφτηκε ότι εσύ είχες ενοχληθεί πολύ από αυτό. Ισχύει. Παιδιά, τι λέτε. Καταρχήν έχω να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα του Αλφα που έκανε μια τόσο πολύ ωραία δουλειά στα τρέιλερ, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο τρέιλερ από όποια άποψη και να το δείτε. Νομίζω ότι δούλεψαν πάρα πολύ όμορφα και είχαμε και πολύ μεγάλη επίχυση. Ο Νίκος, ξέρετε ότι αυτό είναι το χιούμορ του. Ο Νίκος ποτέ δεν θα έλεγε κάτι στον αέρα για να με προσβάλλει ή για να με κάνει να νιώσω άσχημα. Το είπε χιουμοριστικά και το απάντησα και εγώ. Πάντα λέει. Χιουμοριστικά, δηλαδή ούτε παρεξηγήθηκα ούτε τίποτα. Αν είναι δυνατόν. Να σε ρωτήσω κάτι. Να πούμε για το καλοκαίρι. Όπου σε βλέπει στο καλοκαίρι. Στο καλοκαίρι παντού. Ο φίλος σου τώρα, Βασίλη, σε βλέπει στο καλοκαίρι παντού εδώ πέρα με τον Παύλο να σου χαϊδεύει την πλάτη. Ζηλεύει λίγο, ρε παιδί μου, ή όχι τίποτα? Αντιλιακό καλέμος ο άνθρωπος. Νομίζω, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, ότι ο καλός μου πρέπει να είδε το τρέιλερ τώρα, προχθές. Δηλαδή, είναι άνθρωπος που δεν βλέπει σχεδόν καθόλου τηλεόραση. Μπήκα απλά και του λέω: θέλω να δεις το τρέιλερ. Αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, δεν ξέρει τι γίνεται. Τελείωσε, δέστε του, δεν τελείωσε. Και μου αρέσει. Αυτό είναι ένας άνθρωπος που δεν ασχολείται με όλο αυτό το ψυχαγωγικό και τον μικρό κόσμο που είμαστε εμείς. Οπότε, ναι, δεν κατάλαβες. Μου αρέσει κιόλας αυτό. Πάρα πολύ. Κατερινάκη, θεωρείς ότι η εκπομπή αυτή το καλοκαίρι παντού θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι και ένα τεστ δικό σου για το καινούριο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου που θα μπει στη θέση του Μες στην Καλλιχαρά? Χριστίνα μου, δεν ξέρω αν το θέτεις έτσι. Πάντως ο σταθμός δεν μου είπε κάτι τέτοιο. Ξέρω πολύ καλά ότι όταν μίλησα με τον κύριο Καλημέρη μου είπε ότι εγώ θέλω να κάνεις αυτό μαζί με τον Παύλο και μας αρέσετε πάρα πολύ σαν δίδυμα, μας αρέσει η χημία και σας πιστεύουμε. Και από εκεί και πέρα μου έκαναν αυτό το συμβόλαιο που σου είπα για να νιώσω εγώ πάρα πολύ όμορφα. Ξέρεις τι με εντυπωσιάζει, επειδή δεν έχετε συνεργαστεί με τον Παύλο, παρά μόνο σε εκπομπές όταν ερχόταν στη θέση του Νίκου του Μουτσινά, τις τρίτες, υπήρξε κάποιο δοκιμαστικό πριν μπήκα τη δυο σας
σας κάπου και κάνατε ένα παιχνίδι. Δηλαδή, πώς σκεφτήκαν αυτό το συνδυασμό, την Κατερίνα? Εντάξει, η Κατερίνα είναι ένα καινούριο πρόσωπο, εξαιρετικό, πολύ λαμπερό. Είσαι και πάρα πολύ είσαι, έτσι κι αλλιώς. Είσαι το καινούριο τηλεοπτικό Χριστίνα, πρόσωπο, 100% το ξέρουμε. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Απλά ξέρει και η Ελένη, ξέρουν και όλα τα παιδιά που έχει τώρα μαζί σου, ότι δουλεύω 12 χρόνια. Και έχω δουλέψει και γνωρίζω πολύ καλά. Και τα παιδιά το θυμούνται και το πίσω από τις κάμερες. Οπότε όταν λες το καινούριο, σε ευχαριστώ με τιμά όπως το λες. Αλλά ξέρεις, θέλω και εγώ να πω ότι πραγματικά έχω δουλέψει πολύ. Πιστεύω ότι στο μυαλό τους πάνω από όλο αυτό το project είναι η Ζήνα Κουτσελίνη. Και η Ζήνα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει και έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια και τις επιτυχίες που έχει κάνει. Mm-hmm. Νομίζω λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι βλέπαν καλύτερα. Δεν ήταν ανάγκη να μας κάνουν κάποιο δοκιμαστικό. Ξέρουν εμένα, ξέρουν τον Παύλο, μας έχουν δει κάποιες φορές στον τηλεοπτικό αέρα και έκανε ένα συνδυασμό που θέλω να πιστεύω ότι θα αρέσει και στον κόσμο. Θα το δείτε και περιμένω τα σχόλιά σας. Λοιπόν, πες μας λίγο για τη θεματολογία, 2-3 κουβέντες έτσι. Τι θα απολαμβάνουμε στο καλοκαίρι? Καταρχήν, ποιοι θα είναι? Πάνελ, θέματα, όλα. Θα υπάρχει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, είναι αυτό που λέμε καλοκαίρι παντού. Δηλαδή, κυριολεκτικά παντού, με link, με ζωντανές συνδέσεις, θα ταξιδέψουμε σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό που θέλω εγώ στο καλοκαίρι και αυτό που συζητάμε με όλη την ομάδα, και ο Παύλος το ίδιο πιστεύω, ότι θέλουμε να βλέπουμε ωραία εικόνα, καλοκαιρινή εικόνα, θάλασσα, παραλίες, δροσιά. Θα έχουμε και τα θέματα, τα, πώς το λέμε, παιδί, με αυτά που μας απασχολούν, ξέρεις. Να το πω έτσι πιο ευγενικά, τα γκόσυπ μας, το τι συμβαίνει στη showbiz, το τι συμβαίνει, εντάξει, το τι συμβαίνει γενικότερα στην επικαιρότητα. Επίσης, θα έχουμε θέματα χρηστικά, θέματα γυναικεία και beauty, τα οποία εγώ αγαπώ πάρα πολύ και ξέρω ότι περιμένουν και τα κορίτσια πολύ από εμένα. Ο Παύλος θα κάνει και αυτός κάτι που του ταιριάζει πολύ, δεν ξέρω αν μπορώ να πω τώρα, αλλά νομίζω το όχι και θα το κάνει πάρα πολύ καλά. Θα έχουμε μια ομάδα από νέα παιδιά που θα είναι μαζί μας, δεν θα ήμασταν οι δυο μας, τα οποία παιδιά έχουν προκύψει από το casting που κάνει ο Αλφα. Τα δύο τελευταία χρόνια ο Αλφα κάνει casting και βλέπει νέα πρόσωπα. Στο νέα πάνελ, πρόσωπα, Κατερίνα, τα οποία δουλεύουν και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Στο πάνελ θα υπάρχουν και κάποια γνωστά ονόματα δίπλα σας? Αυτό που μπορώ να σου πω εγώ μέχρι στιγμής, γιατί νομίζω τον έχει ανεβάσει και στα social media ο ίδιος, αλλά δεν μπορώ να σου πω. Είναι ο Χάρης Ολεμπιδάκης. Και ποιες μέρες θα είναι. Είναι ο Χάρης Ολεμπιδάκης, ναι, βέβαια. Και είναι ο Χάρης Ολεμπιδάκης. Είδαμε και για την Άννα τη Μαρκετάκη. Και από εκεί θα είναι κάποια νέα παιδιά. Όχι, δεν είδαμε την Άννα τη Μαρκετάκη. Όχι. Τώρα από Δευτέρα θα δείτε τα πρόσωπα που θα είναι δίπλα μας. Τη Δευτέρα εσύ θα κληθείς να κάνεις μια εκπομπή που θα έχεις και lifestyle μέσα. Αυτό θα ρωτήσω. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι κάποια στιγμή στο παρελθόν μπορεί και να στενοχωρήθηκες από ένα δημοσίευμα? Είσαι έτοιμη, ρε παιδί μου, να χτυπήσεις το τηλέφωνο και να είναι ο Μπέζας και να σου λέξεις κάτι? Ρε Κατερίνα, γιατί το έπες αυτό? Γιατί γίνεται και αυτό? Είσαι έτοιμη να το αντιμετωπίσεις? Κοίταξε να δεις, όλο το χειμώνα, εύστοχη ερώτησή σου, κάναμε πάλι μια εκπομπή στην οποία είχε χτυπήσει το τηλέφωνό μας και στους τέσσερις και πει γιατί το είπατε αυτό. Απλά σχολιάζαμε κάτι πιο συγκεκριμένο, δηλαδή ρούχα. Φαντάζομαι, παιδιά, κάνουμε μια εκπομπή που εγώ είμαι ένας άνθρωπος, είμαι πολύ ευγενικός. Προσέχω πάρα πολύ τι θα πω για τον άλλον που εκτίθεται, γιατί και εγώ εκτίθεμαι. Οπότε, πολύ δύσκολα θα πιστεύω θα μου πάρει κάποιος τηλέφωνο. Από εκεί και πέρα, εγώ σηκώνω το τηλέφωνο μου πάντα, ακόμα και αν δεν γνωρίζω τον αριθμό. Αυτό είναι αλήθεια. Και δέχομαι την κριτική. Αν κάποιον τον έχω. Μα ισχύει αυτό. Και αν κάποιον τον έχω στεναχωρήσει, θα του ζητήσω συγγνώμη. Άσε που αποδεδειγμένα προκαταβολικά ζητάει συγγνώμη, Κατερίνα. Σου λέω εμένα χωρίς να με ξέρει, με σταμάτησε και μου είπε: Ξέρεις, αγαπώ πολύ. Μην κοιτάς τι λέμε, μην ακούς τι λέμε στην εκπομπή. Μα δεν είπα λέω τίποτα, την ίδια δουλειά κάνουμε. Όχι, όχι, μπορεί μου, να είχα πει κάτι. Μήπως θα είχα πει κάτι, ναι. Γιατί είχα πει κάτι που νομίζω ότι δεν ήταν πολύ κομψό. Όχι, άκουσα τη Κατερινάκη μου για όλα τα πράγματα και εκεί κάνει τη διαφορετικότητα του παρουσιαστή. Ο κάθε ένας από εμάς έχει ένα άλλο τρόπο προσέγγισης. Το ίδιο θέμα θα πεις εσύ, το ίδιο θα πω εγώ, αλλιώς θα το παρουσιάσεις εσύ, αρκεί να είσαι εσύ, να μην υποδίεσαι κάποιον άλλον, έτσι. Αλλιώς θα το προσεγγίσει η Κατερίνα με το δικό της επίπεδο, με τη δική της μόρφωση, με δικό της χαρακτήρα, την ευαισθησία. Αλλιώς ο Παύλος, αλλιώς η Έλενα. Αυτή είναι η ομορφιά της τηλεόρασης εξάλλου. Έτσι, έτσι, και έτσι, να κρατάμε τις ισορροπίες. Καθένας έχει. Άλλωστε, να σου πω και κάτι, επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν υπάρχει λόγος να είναι σκληρή εκπομπή, γιατί στην ουσία παίζετε και μόνοι σας, δεν έχετε βαρύ ανταγωνισμό. Απολαύστε το χαλαρά, να το απολαύσουμε κι εμείς, να περνάμε όμορφα. Είναι 4 με 6. 2 με 4. Okay. Είναι 2 με 4. Ξεκινάμε τη Δευτέρα. Θα έχετε είναι την Κατερίνα Ζαρίφη πρώτη καλεσμένη. Είναι... Ή και την Κατερίνα μάλλον. Δεν... Σίγουρα η Κατερίνα Ζαρίφη τη βλέπετε, μου τουιτάρει κάθε μέρα. Μιλάμε, ναι. Θα είναι καλεσμένη. Δεν, δεν μπορώ να σου πω αν θα είναι πρώτη, αλλά ότι θα έρθει καλεσμένη και ότι θα έρθει στην παρέα μας, το κάνει με πολύ αγάπη κιόλας. Γιατί ξέρει και εμένα πολύ καλά, ξέρει και τον Παύλο. Το πιο δύσκολο θα είναι όταν θα έχει καλεσμένη τη Μαρία Ηλιάκη, νομίζω.
Όχι με παιδιά, τι λέτε τώρα, είναι δυνατόν. Με όσα με τη Μαρία έχω συνεργαστεί. Έχει πάντως τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί τέτοιος μύθος που έχει μπλεχτεί γύρω από εσάς τις δύο είναι εκπληκτικό. Δηλαδή είχα καιρό να το ζήσω. Παιδιά, η Μαρία είναι ένα πρόσωπο που συνεργάζομαι αρκετά χρόνια και πραγματικά εκτιμώ και έχω μες στην καρδιά μου. Mm. Τώρα το τι έχει συμβεί, το τι έχει γραφτεί, το τι θα γίνει, το πώς θα εξελιχθούν, τέλος πάντων. Δεν θέλω να συζητήσω κάτι, δεν θέλω να πω τίποτα, να σχολιάσω κάτι από αυτά που έχουν ακουστεί. Εγώ πάντως, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι εγώ τη σέβομαι και την εκτιμώ. Εγώ ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση και μου αρέσει πολύ, γιατί λέει ότι μεταξύ γυναικών δεν υπάρχουν φιλίες. Έχουμε δει κατά καιρούς ότι οι φωτογραφίες είναι φίλοι σου, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Ένα καινούριο πρόσωπο στον Α, που και εκείνη είναι πολλά υποσχόμενη. Και μου κάνει εντύπωση πως δύο κυρίες ξανθιές, πολύ ωραίες, προβεβλημένες πολύ από το σταθμό, είναι φίλες. Δηλαδή υπάρχει φιλία μεταξύ των γυναικών στην τηλεόραση. Δεν είναι στην ίδια εκπομπή η Κατερίνα όμως με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Θα σου πω κάτι. Όχι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ να μιλήσω για γυναίκα, φίλη μου στο χώρο, θα σας πω ότι πάρα πολλά χρόνια και πολύ καλή μου φίλη που γνωρίζει τα πάντα για μένα είναι η Μαρία Μπεκατόρου. Η Κωνσταντίνα είναι ένα κορίτσι που κάνω παρέα, που εκτιμώ πάρα πολύ. Έχω εκτιμήσει τον επαγγελματισμό της, έχω εκτιμήσει την εχεμήθειά της και πώς έχει χειριστεί πολλές καταστάσεις. Και σε μένα προσωπικά, σε θέματα φιλίας, έχει φερθεί πάρα πολύ όμορφα. Αυτό. Και θεωρώ άδικες κάποιες κριτικές που τις έχουν γίνει, θεωρώ ότι είναι τελείως άδικες. Κατερίνα, είσαι εύκολο στόχος, επειδή είσαι μια ξανθιά, πολύ όμορφη κοπέλα, στα πολύ πικρόχολα σχόλια, ακόμα και δικά μου. Έτσι κι εγώ, πολλές φορές έχω πει και κάτι. Ποια είναι η καινούργια που κάνει εξώφυλλο? Έχεις στενοχωρηθεί από διάφορα σχόλια παρουσιαστών? Όχι πανελιστών. Όχι, δεν έχω στενοχωρηθεί. Σου λέω, δηλαδή, έχω στενοχωρηθεί με κάποια πράγματα που μπορεί να έχουν γραφτεί κατά καιρούς, αλλά αφορούσαν στην προσωπική μου ζωή και λίγο το είχαν έτσι παρακάνει. Παιδιά, εφόσον εκτίθεμαι καθημερινό, καθένας μπορεί να πει την άποψή του. Δεν αρέσουμε σε όλους. Και αυτό είναι η αλήθεια. Και όταν ξεκινάει ένα πρόσωπο, εγώ όταν είχα ξεκινήσει, είχα ακούσει τα χίλια μύρια. Και έχω να σου πω ότι πολλά από αυτά αληθεύουν. Δηλαδή, όντως δεν ήμουνα. Θεωρώ ότι έχω δουλέψει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν μπορεί να πει κάποιος ότι η Κατερίνα κορίτσι που έχει ταλέντο, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πει. Είμαι ένας άνθρωπος όμως που έχω δουλέψει σκληρά. Πολλές ώρες και πίσω και μπροστά από τις κάμερες και αυτό που κάνω το κάνω με αγάπη και εκτίμηση. Οπότε θεωρώ ότι έχω βελτιωθεί πολύ και έχω περιθώρια εξέλιξης. Παρακολουθώντας όλο αυτό το διάστημα, τις διάφορες κριτικές που γινόντουσαν, τα διάφορα σχόλια, θεωρώ ότι τα δύο σημαντικά κομβικά σημεία που ενδεχομένως έφεραν σε δύσκολη θέση ήταν ένα σίγουρα αυτό με την Μαρία την Ηλιάκη, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι εύκολο όταν βρίσκεσαι σε συνεργασία τόσα χρόνια με έναν άνθρωπο ξαφνικά να βγαίνουν αυτά προς τα έξω. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ την περίοδο που άρχισαν να βγαίνουν διάφορα δημοσιεύματα για το αν έχεις πειράξει κάτι στην εμφάνισή σου, η Κατερίνα πώς ήταν, η Κατερίνα σήμερα. Αυτό σε είχε στενοχωρήσει, είχε φέρει σε δύσκολη θέση? Κοίταξε να δεις, το είδες που το επαναφέρουμε πάλι. Απλά είμαι ένας άνθρωπος που το έχω πει και δημόσια. Δεν με είχε πειράξει καθόλου. Γιατί άμα έχω εγώ, δεν ένιωθα καλά με κάτι στην εικόνα μου, ναι, το άλλαξα και το παραδέχτηκα. Από εκεί και πέρα, όταν ακούω σαν τέρατο ότι έχω κάνει τα χίλια μύρια στα 29 μου, χρόνια, όχι, αυτά δεν ισχύουν. Εντάξει, ποια είμαι, δηλαδή τι είμαι. Αλλά ότι αν κάτι εμένα δεν μου άρεσε και αυτό το έχω διορθώσει, το έχω παραδεχτεί και δημόσια. Απλά νομίζω ότι έχει γίνει τόσο μεγάλο θέμα. Λες και είμαι η πρώτη ή τελευταία που το κάνει. Τέλος πάντων, βαριέσαι. Εγώ δεν ξέρω. Καλοκαίρι παντού λέγεται η εκπομπή, έτσι. Και επειδή εμείς είμαστε στην σημερινή εκπομπή, λέω να τρυπώσω λοιπόν από τώρα. Λέω να τρυπώσω στην κρεβατοκάμαρα 6,5 ώρα το πρωί που χτυπάει. 2 με 4. Να σου πω τώρα κάτι. Να πάμε 6,5 ώρα το πρωί στην κρεβατοκάμαρα. Κοιμάσαι με τον Βασίλη. Χτυπάει τη HGB το λαβασάκι. Βλέπεις τα νούμερα. Τι κάνεις πρώτα? Βλέπεις τα νούμερα και λες πήγαμε καλά, δεν πήγαμε καλά, ή βάφεσαι, φτιάχνεσαι για να σε δει ο Βασίλης κομπλέ? Πες μου τώρα. Είσαι καλά, παιδί μου, τι λες? Λοιπόν, καταρχήν φαντάζομαι ότι σίγουρα θα περιμένω το καθημερινό μήνυμα από τον αρχισυντάκτη μας, τον Νίκο τον Μπαρτσόλη, να μου πει τα νούμερα της εκπομπής. Εντάξει, παιδιά, τα νούμερα. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι κάτι που το θέλουμε και θέλουμε να πάει καλά. Αλλά από εκεί και πέρα, αν κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή και νιώθουμε ότι εμείς πάμε καλά και είναι ευχαριστημένος και ο σταθμός, εγώ θα είμαι πολύ ικανοποιημένη. Πώς θα είναι δηλαδή, ευχαριστημένος ο σταθμός, αν τα νούμερα δεν είναι καλά? Πες μου να έρθω σε αυτό το κανάλι να δουλέψω, δηλαδή. Εξαρτάται. Άκου λίγο, θα σου πω. Θα σου πω, Ελένη μου, εξαρτάται τι σκέφτεται για εκείνη την περίοδο κάθε σταθμό. Πώς να σου το πω, ναι, παιδί μου. Τι στόχους έχει το κάθε κανάλι, κατάλαβες το λέω. Τι στόχους έχει, ναι, τώρα με συγχωρείτε, δεν το εξέφασα πολύ καλά. Τι στόχους έχει. Εγώ ξέρω ότι μας στηρίζουν, ότι είναι δίπλα μας, ότι είναι πραγματικά πολύ σπουδαίοι άνθρωποι από πάνω μας,
Οπότε δεν έχω και ιδιαίτερα άγχος. Εγώ βρίσκω καλύτερο με αυτό. Μπορεί να πάει πολύ καλά, μπορεί και να μην. Αυτό πήγαινε για την πεντάδα του Μέγκα που είχε γίνει τότε και σας είχαν πει ότι δεν τους αφορούν τα νούμερα και η τριάδα που υποθετικά λένε πάλι τώρα ότι θα γίνει, πάλι δεν τους αφορούν τα νούμερα, αλλά πάντα αφορούν τα νούμερα ένα κανάλι, και ειδικά το Μέγκα. Και το Μέγκα μάλλον. Εκεί το πήγα εγώ, γι' αυτό στο Αχ, εγώ δεν θυμάμαι να είχαν. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Εμένα δεν μου απάντησε αν ετοιμάζει το πριν δύο Βασίλη. Αν έχει κρυμμένο νεσεσέρ στον ντουλαπάκι στην κυροδοκάμαρα δίπλα. Αυτό θέλω να μου απαντήσει. Φίλες μου αυτό ρωτάνε. Άσε την εκπομπή, μια χαρά θα πάει. Πες μου, στο ντουλαπάκι δίπλα από την κυροδοκάμαρα. Να ξυπνάω και να έχω. Πες, έλα, δεν έχει έναν νόημα. Λεφαρίδα. Φαντάζεσαι και να ένα ρουζάκι. Είναι δυνατόν, παιδιά. Έχω να σου πω ότι νομίζω ότι είμαι συμπαθητική και άβαφη. Οπότε έχω εντάξει, να σου δεν, πω, έχω να σου δεν χρειάζεται πω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Να σου πω ότι είσαι πάρα πολύ ωραίο κορίτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το ξέρεις, περιττό να το αναφέρουμε. Αλλά καμιά δύο φορές που έχουν ανέβει σε selfie φωτογραφίες σου που είσαι άβαφη. Καλύτερη. Είσαι άλλο πράγμα. Καλύτερη. Πραγματικά η ομορφιά σου είναι ασύλληπτη. Και λέω γιατί αυτό το κορίτσι βάφεται συνέχεια τόσο πολύ. Είσαι τόσο φρέσκια. Είσαι μικρή. Ναι, θα προσπαθήσω το καλοκαίρι να βγαίνω έτσι πιο φρέσκια. Και η Ιλιάκη είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μου. Η Ιλιάκη είχε δίκιο που πάντα σου έλεγε να μην βάφεσαι πολύ. Είσαι πιο όμορφη, λιγότερο βαμμένη. Συγγνώμη, εντάξει, εμείς λέμε ο Βασίλης τι σου λέει. Έλαντε. Εντάξει με παιδιά τώρα, τι να μου πει ο άνθρωπος. Ότι εντάξει, όπως και να είμαι, του αρέσω. Προφανώς για να με έχει επιλέξει να είμαι δίπλα, του λέει να μην του αρέσω. Ναι, αλλά σε προτιμάει από μακιγιάριστη ή από τη δουλειά. Μα όλοι οι άντρες τους αρέσουν οι κοπέλες τους ή τέλος πάντων ο σύντροφός τους να είναι έτσι πιο. Δεν τους αρέσουν τα πολλά. Ναι. Αλλά όταν γυρνάς από τη δουλειά, αναγκαστικά ξέρεις, έχεις τα πολλά, μετά ξεβάφεσαι και είσαι πιο χαλαρή. Να σου πω πραγματικά, όταν ξεκινήσατε, εν πάση περιπτώσει, τη σχέση σας, είχες αυτό το άγχος, δηλαδή σηκωνόσουν ένα τέταρτο πριν σηκωθεί ο Βασίλης. Παιδιά, τα έχω κάνει. Όλες το κάναμε αυτό. Γιατί είναι αυτά, όχι, δεν το έχω κάνει ποτέ. Αλήθεια. Δεν το έχω κάνει ποτέ εγώ αυτό. Ούτε μια διαδικασία, όχι. Εγώ το έχω κάνει. Σηκώνομαι πολύ όμορφα και πολύ διάφορα το πρωί. Όχι, εγώ δεν το έχω κάνει αυτό, παιδιά, εντάξει, είπαμε. Δεν ξέρω αν το κάνω στο μέλλον. Προς το παρόν δεν το έχω κάνει. Όχι, ή το κάνει στην αρχή, μετά με τα παιδιά και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι το προλαβαίνει. Σηκώνει ένα τέταρτο νωρίτερα. Ξέρει τώρα, δεν θα μου τάχα, μου σηκώνει ένα τέταρτο νωρίτερα. Πα φρεσκάρε αυτά, δόντια, ιστορίε. Λίγο μαλλί. Τζον Κόλλιν, εσύ ξυπνά και ήταν πω ξυπνάω το πρωί. Όχι, όχι, όχι. Παρατηρήσει ζήλια. Ξέρει, έχω κάποια. Ναι, καλή μου, συγγνώμη. Παρατηρήσει ζήλια. Έτσι για την εμφάνισή σου σου είχε κάνει ποτέ. Α, να σου πει αγάπη μου, είναι λίγο κοντό αυτό που φορά ή το ντεκολτέ σου είναι λίγο πιο βαθύ από ό,τι συνήθω. Όχι, γενικώ είμαι ένα άνθρωπο που στον τίσιμο μου φροντίζω όταν είναι σεξ να μην είναι προκλητικό. Οπότε νομίζω ότι δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα να μου πει κάτι τέτοιο. Και αυτό το αγαπώ γενικότερα στι γυναίκε. Δηλαδή, μου αρέσει να βλέπω σεξ γυναίκε, να ντύνονται σεξ, αλλά χωρίς να είναι προκλητικές. Κατάλαβες, νομίζω ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία για να βγει μια γυναίκα έξω. Και όταν το βλέπω, το θαυμάζω κιόλα. Θαυμάζω τις ωραίες γυναίκες, θαυμάζω τις καλοντημένες γυναίκες. Ωραία. Και πάμε τώρα στο επίλογο. Πότε με το καλό γάμο. Γιατί εγώ έχω ένα. Έχει υπόψη καταρχήν το εξής. Άκου να δεις, Κατερινάκη, υπάρχει μια παράδοση. Υπάρχει μια παράδοση. Όποια κυρία κάνει μεσημεριανή εκπομπή, παντρεύεται. Υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια, σπάνιες. Όμως, 8 στις 10 φορές έχει γίνει γάμος. Δόξα τω Θεώ, καμιά μας δεν είχε καταλήψει τη μεσημεριανή ζώνη ανύπαντρη, single. Λοιπόν, άντε με το καλό, μια που είσαι μεσημέρι και εσύ 2 η ώρα. Ξέρεις τι γίνεται, μου το κάνει πλάκα και ο Παύλος και μου λέει: μέχρι να τελειώσει αυτή η εκπομπή, εγώ μας έχω παντρέψει. Και λέω: τόσες φορές που το έχω πει, έχω βγει σαν. Ξέρεις, μια λυσάρα που λέει: ναι, θέλω να μου παντρευτεί, θέλω να μου παντρευτεί. παιδιά, το λέμε και για πλάκα εννοείται. Άμα είναι να έρθει με το καλό, μπορεί και να μην έρθει όμως. Δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Εντάξει. Αύριο, Κατερίνα. Όχι, όχι, όχι. Θα έρθει, θα έρθει. Πάντως, Κατερίνα, μην έρθει Αύγουστο που θα είναι κλειστές οι μεσημεριανές εκπομπές. Κάστο μεσημεριανές εκπομπές, κάν το μήνες που να δουλεύουμε κι εμείς. Θα σε παντρεύουμε. Ελένη μου, πιστεύεις ότι θα είχα κανονίσει γάμο και δεν θα το είχα πει, δεν θα είχα αρχίσει ετοιμασία. Δηλαδή για Αύγουστο δεν προλάβαινα. Φαντάζομαι όλα παραδοσιακά, νηφικό με ουρές, με πέπλα, με παρανυφάκια, όλο γκράντε. Δεν έχω σκεφτεί τίποτα γιατί δεν έχει γίνει καμία πρόταση, γιατί δεν ισχύει τίποτα. Κάπως δεν έχω σκεφτεί τίποτα. Κάπω το έχει στο μυαλό σου. Εντάξει, όλοι το είχαμε φανταστεί. Και εγώ όχι, απλά ξέρει τώρα αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Για πες. Ναι, παιδί μου, απλά αυτή την περίοδο παντρεύονται φίλες μου και χαίρομαι όλη αυτή τη διαδικασία που βλέπω από τις φίλες μου. Ξέρεις, βλέπω παιδικές μου φίλες και παντρεύονται. Είχα το Σάββατο έτσι το γάμο μιας πολύ καλής μου φίλης και χάρηκα πολύ που. Ξέρεις, έχεις μεγαλώσει μαζί με την άλλη και τη βλέπεις ξαφνικά να την ταινεί φούλα, όλη αυτή η διαδικασία από σπίτι και την ετοιμάζει και κάθεται όλες κάτω από το παπούτσι και τη βλέπεις κούκλα τη φίλη σου. Ήταν πολύ όμορφο. Σβήστηκες από το παπούτσι. Σβήστηκε το όνομά σου από το παπούτσι. Όλες σβηστήκαμε το παπούτσι. Εγώ ξέρω τι μου κάνει εντύπωση ότι η Κατερίνα είναι ένα πρόσωπο το οποίο εμείς έχουμε μάθει μέσα από τις εκπομπές. Μου κάνει εντύπωση που η Κατερίνα είναι ένα πρόσωπο που έχουμε μάθει λαμπερό μέσα από τις εκπομπές.
και έχει διαφυλάξει πολύ καλά την προσωπική της ζωή, το κομμάτι της οικογένειάς της. Ξέρω ότι δεν της αρέσει πολύ. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση μια συνέντευξη που έδωσε στο People και μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για τις δυσκολίες που πέρασε με τον μπαμπά της. Και είναι ένα κορίτσι το οποίο, ρε παιδί μου, εκεί τη συμπάθησα περισσότερο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί είχα την εντύπωση ότι είναι, ξέρεις, πολύ μόνο εικόνα και όλο αυτό. Δεν την ξέρω καθόλου. Έχουμε μιλήσει μόνο στο τηλέφωνο. Εγώ και... που την ξέρω όμως, Μπεζάκο, από το ρεπορτάζ, η Κατερίνα και ήμασταν έξω και περιμέναμε από κάτι fame story, από διάφορα έτσι που κάναμε. Έτσι είναι αυτό που περιγράφεις τώρα. Και φαίνεται. Είδες πώς μου χαλάς την ερώτηση. Γίνεται. Μια φορά το μου χαλάς. Μια οικογένεια. Όχι, θα πάω στην ερώτησή σου. Είδες, και επειδή και εγώ ξέρω τη δουλειά σου, θα πάω στην ερώτησή σου. Θα σου πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ τους γονείς μου και τους αγαπώ απεριόριστα. Από εκεί και πέρα, κάποια θέματα που μπορεί να πληγώνουν την οικογένειά μου ή να έχουν πληγώσει κάποιον άνθρωπο της οικογένειάς μου και οι γονείς μου θέλουν να μείνουν μέσα στο σπίτι, θα μείνουν μέσα στο σπίτι. Δεν αφορούν κανέναν, αφορούν εμένα και την οικογένειά μου. Δόξα τω Θεώ, είναι πάρα πολύ καλά οι γονείς μου, έχουμε μια πολύ όμορφη σχέση. Και τους εκτιμώ και τους αγαπώ απεριόριστα. Είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μου. Εννοείται. Κατερίνα μου, σου στέλνουμε τις ευχές μας, την αγάπη μας, τη θετική μας ενέργεια. Να πας εξαιρετικά, να σκίσετε. Το χειμώνα, γιατί όχι, να σε έχουμε σε καθημερινό. Αν όχι σε καθημερινό, τουλάχιστον στο καινούριο, μέσα στην καλή χαρά του Σαββατοκύριακου. Γιατί το αξίζει ένα πολύ καλό παιδί. Ξεκινάω από εκεί. Άσε όλα τα άλλα. Παίρνω αυτό το κομμάτι μόνο. Γιατί σπανίζουν τα καλά παιδιά στην τηλεόραση. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, πραγματικά, και για τα καλά σας λόγια. Ελπίζω να μου φέρετε γούρι, όπως είπατε, ότι είστε γουλίδες. Εννοείται. Δεν από δεν ξέρω. Δεν έχω να σου πω, Κατερίνα μου. Ευχαριστώ από τούτην εδώ πολύ. Την εκπομπή, όσοι συνάδελφοι περάσανε, βρήκανε δουλειά μέσα σε ένα μήνα. Αυτό σου λέω μόνο. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει. Και πρώτη του μήνα. Εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς. Να είσαι καλά, εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς, να έχετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Τα λέμε λοιπόν από τον Άλφα και Δευτέρα. Εμείς δύο ώρα. Καλοκαίρι παντού. Καλοκαίρι παντού. Εγγύηση. Κατερίνα Καινούριου και Παύλου Σταματόπουλος. Να είστε καλά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Να σας θυμίσω ότι καλείτε στο 901-800-8488, 901-800-8488, και με αυτόν τον τρόπο συμμετέχετε στον διαγωνισμό μας που ξεκινά από σήμερα, έτσι για να σας πούμε με το δικό μας τρόπο καλό μήνα, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 4 Ιουλίου και έχουμε 6 τυχερούς από εσάς που θα κερδίσουν ένα από τα εκπληκτικά, από ένα μάλλον, εκπληκτικά ρολόγια Festina, τα ρολόγια με τις υψηλές προδιαγραφές, το κομψό design και τις προσιτές τιμές. Τώρα να γίνει ο πανικός, 901-800-8488. Τι έγινε, πέστε μου, στη Γαλλία, άνω κάτω έκανε το Twitter ο Νίκος Αλιάγας. Και καλά τους έκανε. Με μία απάντηση που έστειλε στο Twitter ενός Γάλλου, που είπε, δείτε λοιπόν τους Έλληνες, την ομάδα που παίζει χάλια. Τούρκος! Και όχι Έλληνας ο Νίκος Αλιάγας. Τούρκος εκείνη την ώρα. Επειδή ξέρουμε και την αδυναμία, έτσι, ο Νίκος Αλιάγας και followers απίστευτος έχει και τουιτάρει ασυστόλος. Βγάζει φωτογραφία τουιτάρει. Καταρχήν τον ακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος. Είναι απίστευτο το νούμερο που τον ακολουθεί. Τι απάντησε λοιπόν ο... Τώρα πώς να το πω εγώ αυτό. Λοιπόν, πέθανε... Μπιπ. Είναι από η απάντηση μη. Του Νίκου Αλιάγα στο tweet του Γάλλου. Δεν ζήτησε συγγνώμη, λέει η εφημερίδα, η Φιγκαρό το έκανε τη δημοσίευση και λέει η εφημερίδα σημειώνει ότι ο χρήστης είχε κάνει πολλά ρατσιστικά και ομοφοβικά σχόλια για τους Έλληνες, ανακάζοντας τον Αλιάγα να αντιδράσει. Να πούμε ότι οι Γάλλοι, όπως λέμε εμείς για τους Άγγλους, ότι είναι όλοι γκέι και όλο τέτοιο, λέγανε για τους Έλληνες το ίδιο. Και τα πήρε και ο Αλιάγας, επειδή είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει δύναμη στην Γαλλία και όχι μόνο. Είναι ένας και δεν καταλαβαίνει κιόλας. Όχι, δεν καταλαβαίνει. Είναι στάρ παιδιά ο Αλιάγας. Κοίτα, οι ομοφοβικοί γενικότερα έχουν ένα θεματάκι. Ας το λύσουν πρώτα, γιατί μάλλον θέλουν να μπουν πολλά στον καναπέ τους. Από εκεί και πέρα, εκείνος που γράφουν όλα αυτά τα σχόλια, τέλος πάντων, έκαναν τον Αλιάγα για ακόμη μια φορά να τα χώσει άσχημα, γιατί είχαμε δει και στο παρελθόν να υποστηρίζει όλο αυτό που γίνεται με την. Και με την κρίση, παιδιά, έχει κάνει tweet ο Αλιάγας. Την κρίση. Και μάλιστα
Ο Νίκος Αλιάγας απάντησε, γιατί υπόθηκαν διάφορα σχόλια ακολούθησαν μετά από αυτό, και λέει απαντώ στις προσβολές όπως τους αξίζει. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν δεχόταν, δεν σηκώνει μήνα στο σπαθί του. Καλά κάνει. Βέβαια είναι εντυπωσιακό, έτσι, γι' αυτό το συζητάμε, γιατί ο Νίκος είναι πάρα πολύ προσεκτικός στις εκφράσεις του και πώς συμπεριφέρεται μέσα στην κοινωνία. Είναι ευγενής, αυτό έχεις δίκιο, Χριστίνα. Ναι, δεν το περιμένεις από τον Νίκο. Πρέπει να σας θυμίσω το Twitter ότι είναι ένα μέσο, είναι από τα social media και είναι που κάνει του star. Ακόμα έχουμε δει τον Αλιάγα, έχουμε δει την Μαντόνα, έχουμε δει την Μπιγιονσέ να τα χώνει γενικότερα και να βγάζουν έτσι τα ισόψυχά τους όπου τα παίρνουν. Δηλαδή δεν, εκεί δεν, έχουν, δεν κρατάνε τα προσχήματα αυτό που γίνεται όταν βλέπουν μια τηλεοπτική κάμερα μπροστά. Και μην ξεχνάτε ότι ο Αλιάγας είναι και ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι σαν τους δικούς μας τους ψευτοκουλτουριάριδες star. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει. Που μιλάει και με τη Μαντόνα και με την Μπιγιονσέ. Αυτή την ουσία. Και φίλους και αυτό που έγραψε το είδανε. Έτσι, ήταν καλεσμένο στον Λιάγκα και είπε, ρε παιδί μου, ότι κάτι δεν θυμάμαι γιατί είχαν κάνει μια ψηλοσυνέντευξη και του είπε ότι εγώ έχω καλεσμένο, λέει, τον Κρού. Και λέει ο Λιάγκας, πω, λέει, εντάξει, εμείς τώρα θα πάμε να κάνουμε συνέντευξη από τον Τάδε. Εντάξει, αυτό είναι διαφορά, ξέρεις. Γι' αυτό και έχει μεγαλύτερη βαρύτητα το δικό του σχόλιο, από όποιο σχόλιο και... Και να πούμε και τη μαύρη αλήθεια τώρα και Γιώργο, ότι οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό είναι πιο Έλληνες μέσα σε παρένθεση από εμάς που μένουμε στην Ελλάδα. Καλά, ο Αλιάγας είναι και ένα πρόσωπο το οποίο εδώ έφαγε πολύ μεγάλη χλαπάτσα. Μην ξεχνάτε. Εδώ πολύ χλαπάτσα θα έτρωγε ο καλύτερος. Ο χειρότερος θα έμενε στην Ελλάδα. Μπορώ να, όταν ήταν στο Alter, ήταν ένας από τους καλύτερους παρουσιαστές συνειδήσεων και εδώ δεν έκανε επιτυχία. Και μόλις έφυγε, θυμάμαι τότε όταν έφυγε από το Alter, εγώ ήμουν στο. Νομίζω στον Α και γύρισε μετά για να κάνει ένα τηλεμαραθώνιο, Χριστίνα, 36 ώρες το ραδιόφωνο του Σφαίρα, θυμάσαι. Τον παρακαλάγανε για το Μέγκα τότε να κάνει όλο αυτό. Θεωρείται ένα μεγάλο στάρ. Ενώ ήταν εδώ και του κλείνει τις πόρτες. Και το λέω γιατί το έχει πει ο ίδιος στη συνέντευξη του. Δεν είμαι στην Ελλάδα, λέει. Δεν με υπολογίζαν όπως όταν ήρθα το εξωτερικό στην Ελλάδα. Εκεί είναι η διαφορά και γι' αυτό και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει και κανένα. Κόμπλεξ. Για φαντάζομαι, παιδιά, έτσι για να καταλάβετε, ας πούμε, τώρα γιατί ξαφνικά. Μας ρωτάνε και σας ρωτάνε και κάνουν διάφορα σχόλια και τηλεκριτική ότι η τηλεόραση και τι είναι αυτά που δίνεται στον κόσμο και μα ο κόσμος επιλέγει εν τέλει. Εδώ είναι ο Αλιάγας, ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει καριέρα στη Γαλλία και μιλάμε τώρα όχι τώρα την τηλεορασούλα τη δική μας που μας βλέπουν το μεσημέρι 300.000 άνθρωποι, μιλάμε τώρα για εκατομμύρια πληθυσμού σε παρακολουθεί, έτσι, είσαι πραγματικά διάσημος, κάνεις διεθνή καριέρα γιατί κάνει συνεντεύξεις σε σπουδαίους καλλιτέχνες. Έρχεσαι στην Ελλάδα, δεν καταλαβαίνει κανένα την αξία σου. Απλά παίρνει τα πράγματα σου και ξαναγυρίζει. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Όχι, ακόμα και στην Ελλάδα όταν ήταν το υπάρχον Star System. Τα περίεργα της χώρας μας είναι αυτά. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε. Πάμε παρακάτω. Θα ήθελα πάρα πολύ να δώσω μία παραγγελιά. Ένα Κώστα Δόξα μπορώ να έχω. Τι είναι, σαν ένα διπλόπιτο διπλόγυρο με πίτα. Πώς το λένε. Κοίταξε, έχω, αφού την έχω την αδυναμία μου στον Κώστα, δεν το συζητώ. Φιλοξενήθηκε χθες λοιπόν από την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στο Star. Πάμε να τον απολαύσουμε λίγο. Το έχω κάνει και αυτό στη ζωή μου, ναι. Έχω παντρευτεί. Και αυτό. Και είμαι και βαφτισμένος. Έχω βαφτιστεί κιόλα. Και αυτό ήταν μια πλάκα από ο γάμος. Όχι, δεν ήταν πλάκα. Κανονικός. Το έκανα για σοβαρά. Ναι, σοβαρά. Πήγαμε και φάγαμε κιόλα μετά. Πόσο καιρό έμεινες παντρεμένος? Κοίτα, τελευταία φορά που κοίταξα το ημερολόγιο μου ήταν. Δεν θυμάμαι, 1-2 μήνες. Είναι πολλά χρόνια πριν. Δεν ήσουν μικρός, ας πούμε. Ήμουν μικρός για τόσα. Ήσουν, ξέρω εγώ, 18-20 και έκανες μια τρέλα. Ήσουν 25. Πώς ήμουν. 20. Τότε ήμουν 28. Μου κάνεις πλάκα, τώρα μιλάω σοβαρά, λέω για αλήθεια. Αλήθεια σου λέω. 28 παντρεύτηκες. Ναι. Και χώρισες αμέσως. Και χώρισα 28. Τελικά πρέπει να είμαι κρυφό straight. Μάλλον αυτό. Είσαι κρυφό straight. Τελικά, μάλλον αυτό μπορεί, ναι. Νομίζω και το κάψιμο συμφωνεί. Από εκεί είσαι, τι από εκεί, από εκεί. Και από εδώ. Και από εκεί, και από εδώ. Λοιπόν, αν είσαι κρυφό straight. Τι σημαίνει αυτό? Τώρα μου. Εσύ μου το είπες. Α, εγώ το είπα, ε. Ναι, αν είσαι κρυφό straight, τότε λέω να σε κρατήσω για να σου δείξουμε μερικές ώρες βραζιλιάνες. Εντάξει. Αλλά και γκέι να είσαι, μπορείς να βάλεις το τακούνι και να μιμηθείς το χορό. Ζιζέλ. Τι. Ωραία. Ξέρεις, απάντηση. Έχει ωραία τακούνια που θέλω να δοκιμάσω. Ωραία, ναι. Φοράμε το ίδιο νούμερο.
Τι νούμερο φοράς? 42 είναι αυτά. Κάπου εκεί πρέπει να νικήσεις, Ζέλ. Το πιστεύω. Κώστας. Δεν υπάρχει παιδί αυτό το παιδί. Με είναι, αυτό το αγόρι. Είναι απόλαυση. Δεν ξέρω αν χόρεψε. Έκανε και καμία έτσι, κανένα σόου στην Τατιάνα. Όχι, όχι, δεν έκανε. Δεν όχι, έκανε. Ήταν πολύ σοβαρό θες. Για τα δεδομένα τα δικά του ήταν πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Εκτός από αυτό το παιχνίδι που έκανε με το γάμο του. Λοιπόν, άραγε, ποιος θα αντιμετωπίζει του χρόνου 4 με 6 τη Ζέτα Μακρυπούλια που θα είναι η στο Μέγκα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της κυρίας Γκολεμά. Κοίτα, η Ζέτα Μακρυπούλια σύμφωνα με την κυρία Γκολεμά και τη Real θα είναι στη μεσημεριανή ζώνη. Ποιος θα το έλεγε, η Ζέτα Μακρυπούλια. Θα κάνει μία εκπομπή τύπου lifestyle με πολλούς πολλούς καλεσμένους. Έτσι ξεκινάνε όλες, ξέρεις. Με πολλούς πολλούς καλεσμένους. Ναι, με πολύ ωραία πρόσωπα. Δεν θα έχουμε δώσει. Άσε, μπέσα. Άσε, μην κουράζεις, σου στείλω. Μπορώ να τους ενημερώσω στο Μέγκα ότι 4-6 θέλει και το μπουτάκι του. Θέλει και το κρεβατάκι του και την κρυδαρότρυπα. Γιατί δεν του λέει τίποτα άλλο. Μήπως έχει μέσα και τη λέξη κλειδί, τη λέξη κλειδιά γυναικείο μαγαζίνο. Ναι, ναι. Όχι, δεν. Είναι γυναικείο μαγαζίνο. Εμείς δεν θα κάνουμε gossip. Θέλω να ξέρω όταν πάνε και προτείνουν τέτοια concept. Δηλαδή, όσο και μάγκα να είσαι και παντελονάτο, για να μην πω την άλλη λέξη. Ρε, παιδί μου, ξεστή. Πα και προτείνει ένα κόνσεπτ και λε: έχω τη Μακρυπούλια. Η οποία Μακρυπούλια είναι πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο, αλλά για να παρουσιάζει ένα φορμάτ. Δηλαδή να παίρνει τη βίβλο και να μην τσαλακώνεται. Γιατί κατά... την έχει σε κάποιο άλλο. Είσαι λάθο τώρα. Την έχω πολύ λάθο. Δεν καπέζ μου, είμαι λάθο. Δηλαδή, θέλω να μου πει τη Μακρυπούλια. Θεωρεί ότι δεν τσαλακώθηκε η εικόνα τη, ο ήχο τη, τσαλακώθηκαν τα πάντα. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν ένα μοναδικό κόνσεπτ που ήθελε πολύ δουλειά για να στο Just the Two of Us τη Ζέτα Μακρυπούλια. Για το ρεπορτάζ όμως να πούμε ότι όντως πριν από 24 ακριβώς μέρες έγινε ραντεβού και συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα για το μεσημεριανό. Η Ζέτα είχε αυτό που είχαμε ξαναπεί, Χριστίνα, τις αμφιβολίες για το καθημερινό και πάνω απ' όλα η για Μακρυπούλια το ότι θα έρθει το μεσημεριανό. Το κρατάω. Την είχα ρωτήσει και το διέψευσε τότε. Ήταν κοντά στις μέρες που λέει η Έλενα. Ναι, σήμερα λοιπόν με το Μέγκα έτσι λίγο που μίλησα, ποτέ δεν ξέρεις λέει τι θα γίνει με. Μάλιστα, αλλά δεν προλαβαίνει. Εκείνη φοβότανε το ότι θα λέει μια κουβέντα και θα το αναπαραγάγουν σε όλες τις εκπομπές. Απογευματινή καθημερινή εκπομπή θα το τολμούσατε να κάνετε? Επειδή έχω κανονίσει του χρόνου κάποια πράγματα και στον κινηματογράφο και στο θέατρο, νομίζω ότι θα πιεζόμουν πάρα πολύ να λάβω και μία καθημερινή εκπομπή. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πιεζόμουν πάρα πολύ. Αλλά το είπα ξύπα στο Μέγκα είναι σλόγγαν, οπότε μην τρελαίνεστε. Κυρίλο το ίδιο είχε πει. Είναι αυτό που είπε και η Πολυκάρπου στο γραφείο, ότι σημασία έχει να γίνει εκπομπή για να δουλέψει κόσμο. Αυτό με νοιάζει. Άρα, Ζετάκη, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Το θέατρο μπορεί να περιμένει. Τηλεόραση ποτέ. Εγώ δεν είπα να μην γίνονται εκπομπές και δουλειές. Να μην βγαίνουν και να λένε τώρα την κάθε τέτοια τους. Δηλαδή αυτό και λέω. Τέτοια τους καλέ. Γιατί καλέ, αυτούς να λένε τους ανθρώπους ό,τι θέλουν. Είναι η εποχή του υπαξίπα άλλωστε δηλαδή. Εγώ μπορεί δεν αντιλέγω να γίνονται δουλειές, να κατεβάσουν όλοι τα καλάμια τους και να κοιτάνε εκεί πέρα να έχουν δουλίτσα και να παίρνει και κανένα φράγκο στην τσέπη. Βρε Γιώργο, για να τα κατεβάσουν τα καλάμια, εμείς τα κάνουμε. Άκουσε τώρα, για την ιστορία της, επειδή μιλάμε συγκεκριμένα για τη Ζέτα, έτσι. Και για τη Ζέτα λέω για το καλάμι. Γιατί η Ζέτα δεν ήταν λίγο καβαλημένη. Μην τρελαθώ τώρα. Το να είναι κάποιος συνειδητοποιημένος και να έχει μέτρο. Συγγνώμη, η Ζέτα μιλάει για προσωπική της ζωή. Να τα βάλουμε σε μια ισορροπία σε παρακαλώ. Δηλαδή όποιος άνθρωπος πατάει σταθερά στα πόδια του και ξέρει ότι είναι η εποχή που πουλάει πάρα πολύ για τη Ζέτα, δεν τα πάντα έτσι. Η Ζέτα έχει περάσει και δύσκολες στιγμές. Έχει υπάρξει και απαρατήρητη στο πλευρό, το θυμόμαστε όλοι. Δηλαδή, το με το που κόλλησε με τον Αντώνη, εκτοξεύτηκε η καριέρα της, ξεκίνησε να έχει αναδική πορεία μετά το παραπέντε. Τώρα λοιπόν, το γεγονός ότι είναι σε θέση να απολαμβάνει αυτή την επιτυχία. Δεν είναι και κακό πια. Δεν κακό. Δηλαδή, όποιος λέει ναι, παιδιά, πάω καλά, οκ, okay, και θα αποφασίσω αν θέλω να το κάνω ή όχι. Έχει καβαλήσει καλάμι. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να αμφισβητήσει ότι η Ζέτα Μακρυπούλια αυτή τη στιγμή είναι το πιο πολυσυζητημένο πρόσωπο? Όχι. Και ότι πολλοί σταθμοί θα θέλανε. Πολλοί, δηλαδή. Όσοι σταθμοί υπάρχουν, θα θέλανε να έχουν στο δυναμικό τους.
αναμφισβήτητο γεγονός αυτό. Όπως και φέτος, αν δεν ήταν η Ζέτα, θα έκανε 2% αυτό το σοου. Συγγνώμη κιόλας. Και δεν είχε καμία σχέση με τον Αντένα. Παιδιά, και είναι και ένα νέο κορίτσι που μπορεί να δοκιμαστεί, έχει το περιθώριο ηλικιακά να βελτιωθεί, να εξελιχθεί. Γιατί πρέπει να κόβουμε δηλαδή να τη κόψουμε και τα φτερά μα. Αν μην μιλά για ηλικίε και τα κούσικα τώρα. Η μαμά Τζέγκη στην. Πώ το λένε, και να λέει ότι ο Μπέζ λέει βλακίε. Παιδιά, λέω πάνω. Δεν είπαμε ότι λες βλακίες, λες την άποψή σου. Η Μακρυπούλια είναι μία γυναίκα, μία παρουσιάστρια, η οποία είναι στις πέντε καλύτερες. Μέχρι εκεί, οκ. Είναι ακριβοπληρωμένη. Είναι λογικό να έχει την έπαρση του πρώτου. Είναι λογικό να είναι. Καθόλου λογικό. Γιατί το λες, βρε Γιώργο, την γνώρισες και είδες να έχεις έπαρση. Γιώργο μου, η έπαρση πηγαίνει σε άτομα τα οποία δεν είναι συνειδητοποιημένα, αυτό που είπε Χριστίνα. Που είναι τα μυαλά τους λίγο πάνω από το κεφάλι τους και κοιτάζουν να είναι πρώτοι. Άνθρωποι που δουλεύουν και εξελίσσονται και βελτιώνονται. Δεν νομίζω ότι τους κατέχει κάποια έπαρση. Και έχουν και πορεία πίσω τους. Εδώ βλέπουμε και την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, τις δηλώσεις που κάνει, που είναι ένα κορίτσι που δουλεύει εδώ και δύο χρόνια. Εκεί μπορεί να μιλάς για έπαρση. Όχι για ένα κορίτσι που δουλεύει τώρα. Να ρωτήσεις τώρα. Είναι από τον Αντένα τώρα η Ζέτα. Να ρωτήσεις τους διαφημιστές μας. Η λέξη έπαρση γράφεται με ήττα. Τους διαφημιστές μας να ρωτήσεις. Όχι εμένα, αγάπη μου. Τους διαφημιστές μας. Πάμε. Να το μελετήσω. Κατευθείαν στο ψητό, στο θέμα μας, Σελενάκη. Πήγαμε, παιδιά, στο ρυθμό και μας τα είπε όλα. Χριστίνα, θες να ρωτήσεις, πες μου μια ερώτηση και να σου πω αν μου την είπε. Που στο λέω 100% ότι μας τα έχει πει. Πάνε και εκείνη στο καινούριο του Σαββατοκυριακού. Δεν το ρώτησε αυτό, ρε Χριστίνα. Αφού κάτσε, ρε Χριστίνα, συγγνώμη. Ρε Καραβάγκο, να σε εννοούμαστε. Μα είπε ότι έκλεισε με τη Μενεγάκη. Τι να πω, η κακοπή. Εντάξει, δεν ήξερα την απάντηση. Και ρε παιδάκι, να πάρουμε κάτι μέρα να τα πούμε. Μα αφήσει για φόρτισμα το κινητό. Πού να σε πάρω, δηλαδή. Με την Ελένη Μενεγάκη. Συνεχίζουμε και εκεί. Συνεχίζεται. Επίσης, λέω, πάρτε ένα τηλέφωνο. Νομίζω όμως ότι η ομάδα θα μείνει ανέπαφη. Ήταν καλή χρονιά για σας. Ναι, ρε, εσύ, Έλενα, πραγματικά. Μακάρι, και κάνω το σταυρό μου, μακάρι όλες οι χρονιές να τσουλάνε έτσι. Λοιπόν, ήταν μια χρονιά ζάχαρη. Και πραγματικά μακάρι να μην αλλάξει τίποτα του χρόνου και να πάει ακριβώς το ίδιο. Όλο αυτό που η Ελένη Μενεγάκη κάνει και το αγαπώ πάρα πολύ πια, που βγάζει μόνη τις φωτογραφίες, είμαι εκεί και κάνω αυτό. Συμφωνώ και απολύτως, ρε εσύ. Δηλαδή, okay, θα θες να τη βγάλεις με το μαγιό, ναι. Θα τη βγάλεις μία, δύο, τρεις. Θα τα σετάρεις όλα τα μπικίνια. Άκτο ρε παιδί μου, τα 8 μπικίνια άστι και δύο μόνη τη. Θα παντρευτούμε του χρόνου. Τι θα γίνει με τον Γιάννη επιτέλους. Δεν με παίρνει ρε παιδιά το σκάρτο εμπόρευμα, δεν με παίρνει. Σας το λέω εγώ. Δεν σε θέλει, μάνα μου. Ας κάνουμε ένα μαραθώνιο. Πάρτε την Κατερίνα Ζασέβ, Κατερίνα Ζαρίφη. Είμαστε του Γλεντοκοπίου, να μαζευτούμε έτσι, να κάνουμε ένα ρέγγε πάρτι, να πιούμε τα ποτά μας κλπ. Ναι. Το προηγούμενο κομμάτι είναι που δεν μας σετάρει. Ο Ζαρίφης τι λέει, γιατί ξέρω εγώ. Ο Ζαρίφης, να σου πω την αλήθεια, έχει γίνει πολύ μοντερνιά. Ναι, το γνώρισε τώρα. Πολύ μοντερνιά, τώρα που το γνώρισε, ναι, μου λέει εντάξει, μια χαρά. Τσουλίστε το όπως θέλετε. Το ίδιο και η μάνα μου, ποιος το περίμενε. Η αρχοντία τα πείτε. Δύσκολη χρονιά για σένα, Κατερίνα. Ήταν από τις πιο δύσκολες χρονιές μου. Λόγω του τρεξίματος που είχαμε, τα προβλήματα υγείας που είχαμε. Με τον μπαμπά. Με τον μπαμπά. Όλα καλά όμως. Εντάξει, την παλεύουμε. Την παλεύουμε. Απλά κατάλαβα πια ότι εμείς οι άνθρωποι της τηλεόρασης. Οι βοηθητικοί, ας πούμε, άνθρωποι της τηλεόρασης. Τα δεξιά πιστολάκια. Τα δεξιά πιστολάκια και τα αριστερά. Η χαφ. Αυτό σε ενοχλεί, Κατερίνα. Καθόλου. Καθόλου, εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου πια το έπιπλο. Δηλαδή, αν δεν με πούν παρελίστρια, κομμωδινίστρια, καναπεδίστρια, δεν με νοιάζει δηλαδή το έπιπλο. Θεωρώ ότι εμείς κάνουμε μια συγκεκριμένη δουλειά που είναι εξίσου σημαντική. Είμαστε δευτεραγωνιστές. Κάποιος έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και με γεια του, με χαρά του. Για κάποιο λόγο τον έχει και τον πήρε και μια χαρά. Εμείς κάνουμε ξεκάθαρα καθαρά τη δουλειά μας και μια χαρά. Λατζούλα, μια χαρά λάτζα. Γιατί χωρίς λάτζα. Δεν βγαίνει. Πώς θα φάει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η λάτζα σημαίνει καθαρίζει πιάτο. Πώς θα φάει ο άνθρωπος αυτό που του σερβίρεις άμα δεν πλύνεις και το πιατάκι. Χρειάζεται στην ελληνική τηλεόραση ο Νίκος. Τώρα, απ' την άλλη, μερικές φορές έχεις γκώσει κιόλας όσο μπορεί να αντέξει ο καθένας. Δηλαδή, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν πει ότι η παιδιά του χρόνου, αν έχει δηλαδή την άνεση το παιδί, μακάρι να κάτσει να ξεκουραστεί και γουστάρει. Φτάνει σε κάποιο σημείο που λες, ρε φίλε, όσο εδώ ήταν τα όρια μου. Θέλω να κάτσω να ξεκουραστώ.
Και νομίζω ότι ο Νίκος σε τέτοια φάση είναι. Είχε πει για την καινούργια ότι είναι η μόνη που μπορεί να μπει στη θάλασσα. Άβρεχτη. Ναι. Άβρεχτη. Τη διατάζει τη σταγόνα. Θα πέσει εδώ, εδώ και εδώ. Για να μπορέσω να βγω να φωτογραφηθώ. Πώς τους βλέπεις με τον Παύλο? Το βασικό προσόν της Κατερίνας σίγουρα είναι ότι δέχεται κριτική, τσαλακώνεται. Δεν είναι δηλαδή όσο ατσαλάκο ότι είναι στις φωτό, η ίδια τσαλακώνεται. Τον Παύλο τον ξέρω 500 χρόνια. Έχει δοκιμαστεί σε διάφορα πράγματα. Wait and see, ρε παιδί μου. Εγώ αυτό λέω πάντα. Γιατί είναι κακό να ξεκινάει κάτι και να το θάβεις πριν. Άστο να το δεις, ρε άνθρωπε. Την Ηλιάκη, σε τι θα την έβλεπες? Είναι ένα ωραίο κορίτσι, αλλά κανονικό. Δηλαδή, ξέρεις ότι αν ανοίξω την πόρτα στα Πατήσια, μπορώ να την έχω και δίπλα γειτόνισσα. Ναι, αυτό είναι κάτι που χρειάζεται πια η τηλεόραση. Δηλαδή, το πολύ εφέ και αυτά. Πάει. Πέθανε. Θα μπορούσες να τη δεις με το Μουτσινά να κάνουν πρωινό στο Μέγκα? Γιατί όχι. Θα μπορούσα, ναι, αλλά θα φύγει, θα ξεφύγει το ζευγαρίστικο πράγμα. Ή πια πρέπει να είσαι ζευγάρι με τον άλλο για να κάνεις πρωινό. Από την άλλη, ακούγεται και για την Κατερίνα την Καραβάτου με τον Κρατερό. Α, Καραβάτου. Είναι πασπαρτού παρουσιάστρια. Έχει μια ηρεμία, έχει σωστά ελληνικά. Πολύ σωστά ελληνικά. Σαφώς και μπορεί. Έχει δοκιμαστεί στο πρωινό. Σαφώς. Εγώ δεν θα ήθελα να τη δω σε τάκι πάλι με σύζυγο, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Λατρεύω Κρατερό, αλλά δεν μπορώ πάλι. Σε Φερλή με Τζένι Μπελατσινού που ακούγεται για το πρωινό. Θα τα βγάλω τα γυαλιά. Με κάνετε κάποια πλάκα? Όχι, αλήθεια σου λέω. Μα... αλήθεια λες. Ναι, ακούγεται και αυτό. Τρελό μου ακούγεται λίγο αυτό. Κωστόπουλος, πώς βλέπεις την αποφασή του? Δεν πέρναγε καλά το πρωινό που φαίνεται η πιο ροζ και χαρούμενη ζώνη. Είναι πραγματικά, είναι ροζ, αλλά είναι πυράγχας με φιόγκους. Δηλαδή το πράγμα είναι δύσκολο. Μπαίνει σε μια αρένα πάρα πολύ σκληρή. Για μένα την πιο σκληρή της τηλεόρασης. Αν δεν περνάς καλά, καλό είναι να παίρνεις αποφάσεις σου και να σηκώνεσαι να φεύγεις. Τώρα, αν σου γινόταν για πρώτο βιολί, σε αγχώνει αυτό? Εγώ να σου πω την αλήθεια, τώρα δεν θα άλλαζα όργανο. Ναι. Βιολοτσέλο από πίσω, βιολοτσέλο, μια χαρά. Λε. Να μπω σε όλα αυτά τα άγχη τώρα, όχι, δεν θα έμενα. Δεν υπάρχει και λόγος. Στο Κατερινάκι, Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε για όλα, όντως. Μας συγγνώμη, δηλαδή. Είχε απαντήσει πριν, οπότε τι θα έλεγες? Δεν μπορούσα να της πω, αφού θα σε μάνα μου εκεί, θα σε βέβαια αυτό. Δεν μπορούσα. Ακριβώς. Και η Ελένη είπε όταν τελείωσε η εκπομπή της ότι είμαι πολύ τυχερή, λέει, γυναίκα, γιατί έχω την καλύτερη ομάδα. Και εντάξει, ήταν μια χρονιά για εκείνη πολύ πετυχημένη, μετά από και τα down. Και μια περίοδος που η Ελένη έχει και τα δικά της θέματα, για την έννοια ότι όλοι ξέρουμε ότι είχε κάποια προβλήματα, έτρεχε αυτά και καλά, όλοι οι παρουσιαστές θεωρώ θα έχουν προβλήματα. Δεν είναι μόνο η Ελένη, θεωρώ ότι όλος ο κόσμος δηλαδή έχει. Αλλά επειδή τους βλέπουμε παρουσιαστές, όλοι θα έχουν. Εντάξει, την Ελένη λέμε τώρα, δεν λέμε για την... για την Λαμπύρη. Λαμπύρη. Άνθρωπος είναι και η Ελένη. Αν και παρουσιάστρια. Λοιπόν, εγώ βγάζω το καπέλο στην Κατερίνα, γιατί βλέπουμε πόσο προσγειωμένος άνθρωπος είναι και πόσο ξέρει την κατάσταση πια και την ελέγχει. Για το δεξί πιστολάκι. Δοκίμασε το να βγει μπροστά και είδε τι σημαίνει, τι άγχος και τι σημαίνει. Και τι πίεση. Αυτό. Και τι πίεση. Σου λέει, άσε να είμαι ό,τι έπιπλο είμαι, δεν χρειάζεται. Πολύ έτσι σωστή. Κι αλλιώς το ταλέντο και το εκτόπισμα το έχει Ζαρίφη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά συνειδητοποίησε ότι εκεί, μάλλον όχι, δεν συνειδητοποίησε, επέλεξε ότι εκεί της πάει καλύτερα. Είναι και πολύ ευτυχισμένη, έχει τον άνθρωπό της και αυτό είναι το πιο σημαντικό και την ευχαριστούμε και την ευχαριστώ εγώ προσωπικά πολύ, Κατερινάκη, γι' αυτό. Α, ναι, γενικά δεν χαλάει χατήρια το Κατερινάκη, όχι, είναι καλό παιδί. Είναι πολύ ευγενική και επειδή ξέρει από καραούλια και από περιμένω και τα λοιπά, είναι και σωστή. Με φοβερό χιούμορ πάντα, έτσι, η πλάκα της Ζαρίφη είναι παρημιώδης. Το χαρακτηριστικό της. Και θέλω να την παντρέψω, Χριστίνα. Θα ήθελα αυτό το γάμο. Να την παντρέψω. Λοιπόν, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Κατερινάκη. Να του ευχηθούμε όλα καλά, η ώρα η καλή και τα σχετικά. Και να σας θυμίσω εγώ πριν φύγουμε ότι έχουμε το διαγωνισμό μας σε εξέλιξη. Συνεχώς θέλω να καλείτε στο 901-800-84-88. 901-800-84-88. Διότι την Παρασκευή 6 τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε από ένα ρολόι Φεστίνα τα ρολόγια με τις υψηλές προδιαγραφές, το κομψό design και τις προσιτές τιμές. Να γίνει ο πανικός, θέλω τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Σαν τη Μυραράκη ακούστηκα. 901-800-84-88. Καλή μου συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ και την κυρία Καινούργη που ήταν κοντά μας και το Κατερινάκι μας, το Ζαρίφ. Ήταν η μέρα της Κατερίνας σήμερα. Ναι. Και εσάς ασφαλώς και σας περιμένουμε αύριο στη 1 το μεσημέρι. Να έχετε ένα εξαιρετικό απόγευμα.